κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Πρεμιέρα σήμερα για τα απογευματινά χειρουργία και στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχαμε μαζική κινητοποίηση. Λόγω με φόντο τα απογευματινά χειρουργία θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Οι νοσοκομιακοί γιατροί αλλά και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής ζήτησαν να μην πραγματοποιούνται, κάνοντας λόγο για σταδιακή κατάργηση του δημόσιου συστήματος της τριτοβάθμιας υγείας με γοργούς ρυθμούς. Ξεκίνησαν σήμερα και στην Πάτρα από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα απογευματινά χειρουργία εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων τόσο από τους νοσοκομιακούς γιατρούς όσο και από άλλους τοπικούς φορείς, καθώς στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Περιφερειακό Νοσοκομείο, πρωτοβουλία της ΕΙΝΑ και τη συμμετοχή σωματείων, φοιτητών, εργαζομένων, δασκάλων, νηπιαγωγών και συνταξιούχων που κατήγγειλαν προς προωθείτε ιδιωτικοποίηση της υγείας σε βάρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία και των ίδιων κυρίως των ασθενών. Αποτελεί μια συνέχεια της συνεχούς πολιτικής υποβάθμισης και υποστελέχωσης της υγείας, που στόχο έχει να μετατρέψει σιγά σιγά, βήμα το βήμα, τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία ανώνυμες εταιρείες που θα χρηματοδοτούνται είτε άμεσα είτε έμεσα κατευθείαν τις τσέπες των ασθενών. Αποτελεί ένα νομό εκβιασμό την πλευρά της κυβέρνησης, τόσο προς τους ασθενείς, τους οποίους καλεί να πληρώσουν για άλλη μια φορά από την τσέπη τους για να ξεπεράσουν τις πολυετείς αναμονές για ένα χειρουργείο, τη στιγμή αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο των χειρουργικών αιθουσών περίπου πανελλαδικά αλλά και στην περιοχή μας, χαρακτηριστικά στο νοσοκομείο του Ρίου, 4 από τις 12 δεν λειτουργούν εδώ και πάνω από μια δεκαετία, λόγω έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού. Γεγονός που αν λειτουργούσαν θα μπορούσαν να καλύπτουν περίπου 3.000 τακτικά πρωινά χειρουργία δημόσια και δωρεάν, χωρίς να επικαλείται η κυβέρνηση οτιδήποτε άλλο ώστε να εφαρμόσει ως επιχείρημα τα απογευματινά πληρωμή χειρουργία. Αποτελεί όμως και ένα νομό εκβιασμό και προς τους συναδέλφους υγειονομικούς, πως αν θέλουν να αυξήσουν τους μισθούς τους, κάτι το οποίο αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση να εφαρμόσει ακόμα και τις αποφάσεις των νότων δικαστηρίων που έχουν περικοπεί μισθή κατά 50% τελευταία δεκαετία, αν θέλουν να αυξήσουν τους μισθούς τους, να τα πάρουν από την τσέπη των ασθενών, βλέποντάς τους, αντιμετωπίζοντάς τους ως πελάτες υπηρεσιών υγείας. Εμείς λοιπόν φωνάζουμε ένα ως εδώ και ότι τιμοκατάλογο στη ζωή και στην υγεία των ασθενών δεν βάζουμε. Μετά από 27 χρόνια υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει αυτή η ώρα. Ότι θα μπορούσα να αυξήσω το εισόδημά μου, τον μισθό μου, μέσα κάνοντας ρυφηθεί στην τσέπη του ασθενή. Αυτή η λειτουργία των απογευματινών ιδιωτικών χειρουργείων ουσιαστικά καταργεί την θεμελιώδης αρχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο υπέρτατο αγαθό της υγείας. Είναι υποκρισία ότι θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη αυτές οι τεράστιες λίστες αναμονής για χειρουργείο τη στιγμή που το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές λόγω ελλείψεων προσωπικού και γιατρών. Στο Πανεπιστημιακό του Ρίου είναι 4 χειρουργικές αίθουσες κλειστές. Στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρία είναι μια χειρουργική αίθουσα κλειστή. Αυτή η χειρουργική αίθουσα, αν έχουμε προσωπικό και γιατρούς, μπορεί να πραγματοποιήσει το χρόνο 1.200 χειρουργικές επεμβάσεις. Για ποια λίστα χειρουργείων μιλάμε, κύριε Γεωργιάδη? Το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το πρώτο που ξεκίνησε την εφαρμογή του μέτρου αυτού, καθώς για σήμερα διατέθηκαν 2 αίθουσες χειρουργείων για αγκιοχειρουργικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις και θα ακολουθήσουν τα επόμενα χειρουργεία την Πέμπτη με 2 ακόμη αίθουσες που θα διατεθούν σε γενικούς χειρούργους και ορθοπαιδικούς για ήδη κανονισμένα χειρουργεία. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχει σχεδιάσει πλήρως και την ανάπτυξη των απογευματινών χειρουργείων με 2 χειρουργικές αίθουσες προς το παρόν. Κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη είναι οι μέρες που δεν έχουμε μεγάλες εφημερίες. Γι' αυτό και έχει σχεδιαστεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνουμε με κάποιο τρόπο την πρωινή μας λειτουργία. Σήμερα κάνουμε 3, ένα νευροχειρουργικό και 2 γενικής χειρουργικής. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα πρώτη μέρα των απογευματινών χειρουργείων. Μαζί μας ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου. Καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα Εφή. Τι είχαμε λοιπόν, πώς ήταν, έγιναν τα χειρουργεία σήμερα? Ναι. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα 3 χειρουργεία που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, στα γένεια αυτής της λειτουργίας της καινούργιας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, τα απογευματινά χειρουργεία. Είχαμε μία χειρουργική επέμβαση στο νευροχειρουργικό τμήμα και
2 επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Άπαντες από τη διοίκηση μέχρι και το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και γενικά όποιον άλλο εργαζόμενο χρειαζόταν για την ομαλή διεξαγωγή των 2 επεμβάσεων βρίσκονταν στα πόστα του ΣΕΦΗ χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και, και η ΕΚΤ είπε, πήγαν όλα ομαλά, πάρα πολύ καλά. Και θα συνεχίσουμε με τις επόμενες επεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Να θυμίσουμε εδώ, κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα γίνονται τα απογευματινά χειρουργία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου. Και αυτό γιατί, όπως ενημερωθήκαμε, Έφη, αυτές τις 2 ημέρες στο νοσοκομείο επικρατεί, θα λέγαμε, μια χαμηλής διαβάθμισης και προσπάθειας εφημερίας στο νοσοκομείο, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα, θα λέγαμε, αφήνει το περιθώριο να διεξάγονται αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνεις και όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, απαιτούν το προσωπικό που ασχολείται με αυτές τις επεμβάσεις να βρίσκεται εκεί αναλοιπώς. Η Τρίτη και Πέμπτη είναι μέρες της εφημερίας για, για το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Οπότε γι' αυτό έχει προγραμματιστεί με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια το επόμενο διάστημα, Σωτήρη, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, περιμένουμε να ανοίξουν χειρουργικές αίθουσες και για το, το απόγευμα και για το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, παρά τις όποιες αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών και των υπόλοιπων φορέων. Ναι, απλά να συμπληρώσω, Έφη, ότι σήμερα, όπως μάθαμε για την ΕΚΤ, είπε, είχαμε απογευματινά χειρουργία και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εγκαινιάστηκαν και εκεί δηλαδή οι πρώτες επεμβάσεις. Απλά έτσι για συμπλήρωμα του ρεπορτάζ. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Αν χρειαστεί για άλλο θέμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, υπό παρακολούθηση βρίσκεται ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων από τους ιδιώτες γιατρούς που ακόμη στην Πάτρα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτά στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας δηλώνει ότι αυτό που πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο είναι η πλήρης λειτουργία των πρωινών χειρουργείων, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των ασθενών που αναμένουν κατά χιλιάδες να έρθει η σειρά τους για να μπουν στις χειρουργικές αίθουσες. Με επιφυλακτικότητα παρακολουθεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία εναντί αμοιβής από τους ασθενείς, καθώς όπως εξήγησε η πρόεδρός του, το κατά πόσο το μέτρο αυτό θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των υποαναμονή ασθενών για χειρουργείο θα διευκρινιστεί αν στο άμεσο μέλλον δεν διαταραχθεί η πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων και των δωρεάν χειρουργείων. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρωινή λειτουργία, και αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο, ώστε να μπορεί η συγκεκριμένη χειρουργική κλινική να συμμετάσχει στο απογευματινό πρόγραμμα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο αυτή η λειτουργία να αποδεσμεύσει χώρο από, από την πρωινή λειτουργία και επομένως μπορεί να μειώσει τις λίστες αναμονής και στο πρωινό ωράριο. Και φυσικά να θυμόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας, καθώς 102.000 άνθρωποι περιμένουν θέση σε χειρουργικό κρεβάτι. Επομένως, είναι μια λειτουργία η οποία βεβαίως βρίσκει πάρα πολλούς γιατρούς αντίθετους σε αυτήν, αλλά υπάρχει και ένα θέμα πώς εξυπηρετείται ο πολίτης. Σαφέστατα υπάρχει ένα θέμα το πώς θα καλυφθεί αυτό το ποσό από την τσέπη των πολιτών. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με την έννοια ότι θέλουν να χειρουργηθούν σε συγκεκριμένο χρόνο και ουσιαστικά και να επιλέγουν και το γιατρό της επιλογής τους. Επομένως, θεωρούμε εμείς ότι με επιφύλαξη το βλέπουμε το μέτρο, αλλά θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, γιατί αυτό είναι η σημασία. Οι ασφαλισμένοι όμως είναι αγανακτισμένοι με το μέτρο, μιλώντας για διάλυση του δημόσιου συστήματος στα πάντα, ακόμα και στην υγεία, όπου θα ζουν μόνο όσοι έχουν χρήματα, λένε χαρακτηριστικά, ενώ πιστεύουν ότι έτσι θα αδρανοποιηθούν τα πρωινά δωρεάν χειρουργεία για το οικονομικό όφελος των γιατρών. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι απογευματινά η ιατρία, δηλαδή. Έχει λεφτά άλλος να πληρώσει? Δεν έχει. Είμαι ενάντια σε αυτό. Σίγουρα χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα χειρουργεία και για ανθρώπους να εξυπηρετηθούν, αλλά όχι όλα να είναι επιπληρωμή. Δηλαδή κάτι να γίνει να μπορούσε ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα χειρουργεία. Καλά, τώρα αυτό ρωτάμε τα αυτονόητα. Τι είναι αυτό? Γενικά το θέμα με την ιδιωτική υγεία και τα λοιπά, όπως και την παιδεία, το πράγμα πάει, τι να λέμε τώρα, όλα πάνε πολυεθνικές και τα λοιπά.
Οπότε πάμε γρήγορα προς την υγεία. Πνευματοποίηση όλα. Υγεία και όλα. Ναι. Και εμένα η γυναίκα μου θέλει να κάνει χειρουργείο και τη λέει απόγευμα να πληρώσει 4.000. Στο είπε κατευθείαν δηλαδή ο γιατρός. Δεν μπήκε καν στη λίστα για τα πρωινά. Μαφίες. Άστε. Δεν είναι καλό χειρουργείο για να παίρνουν λεφτά οι γιατροί. Γιατί δεν πληρώνουν οι γιατροί. Πιστεύετε θα μείνουν πίσω τα πρωινά που είναι δωρεάν? Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτό είναι για να. Επειδή δεν πληρώνουν τους γιατρούς, δεν πάνε οι γιατροί για να πληρώνουν τους γιατρούς τα απόγευμα. Δεν έχουμε γνώση. Έτσι. Οπότε είναι πιο πολύ εισπρακτικό το μέλλον. Έτσι πιστεύω. Πιστεύετε θα μειωθούν τώρα τα πρωινά χειρουργεία, θα τους παραπέμπουν όλους τα απογευματινά, αυτό φοβάστε? Στην παρούσα φάση, οι ιδιώτες, γιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν στα απογευματινά χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς συνεργάζονται με τα ιδιωτικά και θα εξεταστεί προσεχώς το καθεστώς συνεργασίας, εφόσον βέβαια υπάρξει ενδιαφέρον. Προς το παρόν δεν έχει εκδηλωθεί τέτοιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δύσκολη συνεργασία αυτή. Σαφώς και στο επόμενο τόνο, χρόνο μάλλον, θα δούμε πώς θα τεκμηριωθεί μια τέτοια συνεργασία. Είναι δύσκολα γιατί ο γιατρός του ιδιωτικού τομέα συνήθως χειρουργεί σε ιδιωτικές κλινικές. Επομένως, δεν είναι και πολύ εύκολο να έρθουμε σε μια τέτοια επικοινωνία και να δούμε πώς θα λειτουργήσει το μέτρο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει το μέτρο και πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κατατέθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στη Βουλή, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ξεκίνησε ήδη από τις 7 η συζήτηση που θα ολοκληρωθεί το βράδυ της 5ης με ονομαστική ψηφοφορία. Πάμε να δούμε τον Δημήτρη Χωρίτο να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Πράγματι. Κατατέθηκε λοιπόν η πρόταση δυσπιστίας. Έτσι, όπως αναμενόταν, κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία κατ' ουσίαν έρχεται σε ευθεία αντιστοίχηση με την οργή του λαού για το θέμα των Τεμπών, το οποίο ως γνωστόν έκλεισε άρον-άρον στη λεγόμενη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν εξετάστηκαν παραδόξως μάρτυρες οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια και πριν του δυστυχήματος και μετά, κάτι το οποίο επέφερε δίκαιη αγανάκτηση των συγγενών, ένα θέμα που έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό ως γνωστόν κοινοβούλιο. Μάλιστα, η πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε από τον Ανδρουλάκη και σύμπασα η αριστερά ετέθη στο πλευρό, ας πούμε, Ανδρουλάκη και κατ' ουσίαν είπε ναι, είτε άμεσα είτε εμέσως πλην σαφώς στην πρόταση δυσπιστίας. Κατ' ουσίαν και η αριστερά τι λέει με αυτό, ότι πρέπει αυτό το θέμα να παραμείνει στην επιφάνεια, διότι μιλάμε πλέον για 1.300.000 υπογραφές, ότι η υπόθεση των Τεμπών δεν πρέπει να κλείσει, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση, είτε σχετίζονται με κρατικούς λειτουργούς, με κρατικούς υπαλλήλους, φερρυπίν ο επίμαχος Σταθμάρχης και όχι μόνον, καθώς και με πολιτικά πρόσωπα, με προεξάρχοντα τον Κώστα Καραμαλή. Αυτό ουσιαστικά είναι μια πρόταση σε πολιτικό επίπεδο που ξεκίνησαν τον Ανδρουλάκη. Και βέβαια αλλά όλο το θέμα είναι πολιτικό, είτε φταίει ο Σταθμάρχης είτε οι μπύρες που έπιναν πριν, το θέμα πολιτικό είναι. Αμιγώς πολιτικό, ακόμα και ο Σταθμάρχης. Βεβαίως. Τι ήταν? Ήταν ένα λάδωμα, ένας άνθρωπος άσχετος με τη θέση, βρέθηκε σε ένα νευραλγικό πόστο χωρίς περιστροφές. Είναι αυτό το ρουσφέτη που λέμε, το διαχρονικό ρουσφέτη, το οποίο κάποιες φορές σε φέρνει σε τέτοιου τύπου πόστα, με συνέπεια να θρυνούμε θύματα. Όμως, ας μπούμε στην ουσία. Τι σημαίνει αυτή η κίνηση από την αντιπολίτευση, από μέρος της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης? Για πολλούς είναι μια κίνηση η οποία ήταν κάτι ως επιτακτική ανάγκη για να παραμείνουν τα Τέμπη, το θέμα των Τεμπών, ανοιχτό, ούτως ώστε
να διερευνηθεί σε βάθος και να αποδοθούν κυρίως οι πολιτικές ευθύνες, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ξεκίνησαν όταν ο ίδιος ο αρμόδιος τότε υπουργός Κώστας Καραμαλής από το βήμα της Βουλής προέτρεπε την Ελλάδα να ανέβει στα ασφαλή τρένα, εξυβρίζοντας την αντιπολίτευση ότι κινδυνολογεί ότι υπάρχουν προβλήματα στο σιδηρόδρομο και κινδυνεύει κόσμος. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο Καραμαλής, ο οποίος ξαναέβαλε στις εκλογές τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αποδέχεται τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε η ώρα, σύμφωνα τουλάχιστον με τη λαϊκή οργή, να απολογηθεί για όλο αυτό το έγκλημα των τεμπών. Πάμε όμως στην αντίπερα όχθη και σε άλλες ερμηνείες βαθύτερα πολιτικές. Πολλοί λέγουν ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι ό,τι πιο ατυχές θα μπορούσε να υπάρξει τη δεδομένη χρονική στιγμή, για ένα και μόνο λόγο. Ήδη στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωτερικό τόσο της κυβέρνησης όσο και κατ' επέκταση του κόμματος, υπάρχει μία απορρίθμιση και μία αγανάκτηση για τα τέμπη, βλέποντας 1.300.000 Έλληνες να υπογράφουν υπέρ των συγγενών, υπέρ της μη συγκάλυψης του θέματος. Και βλέπουμε ακόμα και τον Φλωρίδη εν ενεργεία, Υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του Καραμαλή δεν θα έβαζα ούτε στις εκλογές. Να βλέπουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταφέρονται ενάντια στον Καραμαλή. Άρα, υπάρχει λοιπόν μια εσωτερική φαγωμάρα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχεται αυτή η πρόταση δυσπιστίας, Δημήτρη, για να κάνει τι να κάνει, να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, διότι όλοι ξέρουμε. Εν ώψη ευρωεκλογών, βέβαια. Όλοι ξέρουμε το τέλος του έργου και το έργο που θα τελειώσει την Πέμπτη τη νύχτα με την ονομαστική ψηφοφορία. Κατ' ουσίαν, βουλευτές ή κυβερνητικά στελέχη που ασκούσαν είτε ψιθυριστά είτε φωναχτά οξία κριτική στον Καραμαλή και στο θέμα των τεμπών, έτσι όπως χειρίστηκε από την κυβέρνηση, να εξαναγκάζονται εκ των πραγμάτων να ψηφίζουν υπέρ της κυβέρνησης. Και θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης και εν είδη συσπήρωσης θα βγει πιο δυνατή η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν ο Βορύδης, μιλώντας μετά τον Ανδρουλάκη σήμερα, λίγο μετά τις 7 στη Βουλή, είπε το εξής: το πρώτο θα δικαιωθεί, το δεύτερο είναι πασιφανές ότι δεν θα δικαιωθεί. Το πρώτο τι είπε, ότι κύριε Ανδρουλάκη, την απάντηση θα σας τη δώσει η ίδια η Βουλή. Η πρόταση δυσπιστίας θα πάει άπατη, υπό την έννοια ότι θα ψηφίσουν 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ως αναμένεται τουλάχιστον. Τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και μάντης ή να κάνεις σοβαρή πολιτική ανάλυση για να καταλήξεις ότι άπαντες θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι γλυκιά η εξουσία, δύσκολα. Το δεύτερο ποιο είναι? Το δεύτερο που είπε ο Βορύδης, που εκεί είναι πασιφανές ότι θα πέσει έξω και φαίνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις, ότι τη δεύτερη απάντηση θα τη δώσει ο λαός στις ευρωεκλογές. Ποιος λαός? Το 1.300.000 υπογραφές του λαού για τα τέμπη, η ακρίβεια που ταλανίζει 2 χρόνια όλα τα νοικοκυριά, το οικονομικό περιβάλλον και το μικροεπιχειρήν που καταραίουν συλλήφθην. Ποιες απαντήσεις θα πρωτοδοθούν για τις αυξήσεις στο ρεύμα που έμειναν διαπαντός, για τις αυξήσεις στη βενζίνη? Είναι πολλά πράγματα μαζί και ταυτόχρονα στο μπλέντερ και ταυτόχρονα στον οικογενειακό προϋπολογισμό που συνεχώς ψαλιδίζουν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Και βέβαια τα θέματα αυτά ταλανίζουν το ελληνικό νοικοκυριό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Best, Δημήτρη, ότι όλα αυτά δεν είναι ικανά να αυξήσουν τα ποσοστά στην αριστερά. Στην αριστερά και κατ' επέκταση στην αντιπολίτευση, έτσι να το γενικεύσουμε. Και βέβαια είναι θέμα που θα έχουμε συζήτηση εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Best. Ωστόσο, η πολιτική ιστορία έχει καταδείξει ότι κάποιες φορές ο ίδιος ο κόσμος και η αγανάκτηση σε αποδομούν, είτε είσαι ισχυρή κυβέρνηση, είτε είσαι ακόμα και κυβέρνηση που ψηφίστηκε πριν 9 μήνες. Το βλέπουμε πώς υποχωρεί η σημερινή κυβέρνηση, ασχέτως εάν τα προβλήματα που ταλανίζουν ιδίως
το ΣΥΡΙΖΑ, τον κατακερματισμένο σήμερα ΣΥΡΙΖΑ σε 3 εντός της Βουλής κομμάτια και σε 5 εκτός, δεν παίζουν τόσο ρόλο σε ό,τι αφορά την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θα καταδείξει με την ψήφο του και όχι μόνο στις ευρωεκλογές, κάτι το οποίο το διηγούνται τουλάχιστον ή το καταγράφουν ακριβέστερα οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται καρέ-καρέ. Και τέλος, μία λέξη, και έτσι θα το αντιπαλέψει η Νέα Δημοκρατία ως υπερασπιστική γραμμή, ότι τόσο ο Ανδρουλάκης όσο και τα λοιπά κόμματα που τον ακολούθησαν στην πρόταση δυσπιστίας λειτουργούν ως εντελοδόχοι συμφερόντων και προκειμένου εκδοτικών, διότι αφορμή για την πρόταση δυσπιστίας εστάθη δημοσίευμα του Βήματος που ομιλούσε και αποκάλυπτε κάτι που φρίκαρε, να το πω λαϊκιστή, όλη την Ελλάδα. Ότι αλλοιώθηκαν οι ηχογραφήσεις του σταθμάρχη με, με τους μηχανοδηγούς, ούτως ώστε να επιρρύψουν ευθύνες στο σταθμάρχη και να μην υφίστανται πολιτικές ευθύνες καθοδόν. Θα τα δούμε λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε για μονταζιέρα των τεμπών. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς οι ίδιοι οι πολίτες σχολιάζουν την πρόταση δυσπιστίας και τι περιμένουν από αυτήν. Προς κορύφωση οδηγείται πλέον η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το τραγικό δυστύχημα των τεμπών μερικούς μήνες πριν τις ευρωεκλογές, και από σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η συζήτηση επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιστηρίζουν, με τον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας να υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των τεμπών. Η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί όπως εκτροχιάστηκαν τα τρένα στα Τέμπη. Δυστυχώς. Η μονταζιέρα στην οποία αναφερόμαστε τις τελευταίες ημέρες υπάρχει, και αυτή τη φορά υπάρχει βάση στοιχείων. Αυτή η αναφορά που έχει γίνει, τα οποία στοιχεία είναι πλέον αναδιαφυσβήτητα. Αυτή η κοπτοραπτική, το μοντάζ, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν πλέον, είναι αδιανόητη και ανεπίτρεπτη. Ίσως δεν γνωρίζουμε το φυσικό αυτούργο, αλλά πιστεύω ότι για τον ηθικό αυτουργό το μυαλό μας πάει σε κάποιους, τους οποίους δεν χρειάζεται να τους πούμε τώρα, θα τους δείξει αφενός η όλη προανακριτική διαδικασία, αλλά και η ιστορία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στη Βουλή την Πέμπτη, απαντώντας σε υψηλούς τόνους στις αντιπολιτευτικές μομφές, με τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας να τονίζει ότι τα οικονομικά συμφέροντα θέλουν να βλάψουν τη χώρα γενικότερα. Η πρόταση μομφής είναι καλοδεχούμενη, γιατί θα δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να ματήσει για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν και είναι στην επικαιρότητα για το τραγικό δυστύχημα των τεμπών. Όταν η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην ελληνική δικαιοσύνη και εμείς κοιτάζουμε να βγάλουμε την ετιμιγορία χωρίς να περιμένουμε την ετιμιγορία της ελληνικής δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά από κάπου προέρχονται. Και αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία και αυτό που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και μιλάει ότι πίσω από αυτή την ιστορία βρίσκονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ο μόνος του στόχος είναι η αποσταθεροποίηση της χώρας και τίποτε άλλο. Η πρωτοβουλία όμως Ανδρουλάκη για πρόταση δυσπιστίας οδήγησε τα υπόλοιπα κόμματα να υιοθετήσουν ακόμα πιο ακραίες προτάσεις, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Κασελάκης από το στρατόπεδο της Θήβας, που εκπληρώνει τις σύντομες στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ανάρτησε βίντεο στα social media και έδωσε διορία ενός 24ωρου που παρήλθε στον Πρωθυπουργό να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εθνικές εκλογές, υπό την εποπτεία όμως διεθνών παρατηρητών, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Αυτό που είναι το πιο λυπηρό απ' όλα είναι η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ζήτησε να παραιτηθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και να διεξαχθούν εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Λες και η Ελλάδα είναι μια τριτοκοσμική χώρα, λες και η Ελλάδα είναι μπανανία. Αυτό είναι μια προσβολή σε κάθε δημοκρατικό, σε κάθε δημοκράτη Έλληνα πολίτη, και είναι κάτι ειλικρινά που έχει προκαλέσει την οργή της κοινωνίας. Γιατί είναι καλοδεχούμενη η αντιπολιτευτική
τάση από το οποιοδήποτε κόμμα, αλλά όμως επουδενή δεν πρέπει μετά από 50 χρόνια πραγματικής δημοκρατίας στην Ελλάδα να αμφισβητούνται αυτές οι διαδικασίες. Εδώ έχουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ποιος θα είναι δεύτερος στις ευρωεκλογές, ποιος θα υπολείπεται κατά 20 τουλάχιστον ποσοστιών μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και δεν διστάζουν στο βωμό της δεύτερης αυτής θέσης να εμπλέκουν τη δημοκρατία και να βάζουν τη δημοκρατία στο στόχαστρό τους. Όταν κάνουμε πρόταση μομφής, τι θέλουμε? Εκλογές θέλουμε. Να φύγει η κυβέρνηση για να πάμε σε εκλογές. Άρα μιλάμε για το αυτονόητο. Το επιτηρητές, εσείς τι λέτε? Τι να πούμε για τους επιτηρητές? Κατ' εμέ δικαιολογημένο. Απόλυτα δικαιολογημένο. Το ξεχάσαμε το Predator. Τώρα πού πάμε, για συγκάλυψη μέσω δικαιοσύνης? Να πούμε ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν? Μα είναι αποδεδειγμένα ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν. Να μην έχουμε επιτηρητές. Εκεί φτάσαμε. Εκεί μας φτάσανε. Και είναι η αξιοπιστία μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Πού είμαστε? Κάτω από ποιους είμαστε? Ήρθε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μας λέει δεν πάτε καλά. Επιχειρώ εξοικονομώντας σημαίνει μπαίνω στο ipen.gov.gr και αλλάζω τις συσκευές που καίνε πολύ. Βάζω ατλές θερμότητας. Αλλάζω το ψυγείο. Ή ό,τι άλλο χρειάζομαι. Και επιδοτούμε έως και 50%. Μειώνω έτσι και ενεργειακό κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιχειρώ εξοικονομώντας σημαίνει αλλάζω συσκευή τώρα. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θα παραμείνουμε στο θέμα της πρότασης δυσπιστίας, κυρίες και κύριοι. Μια διαδικασία που, όπως είπαμε και πριν, ξεκίνησε γύρω στις 7 στην Βουλή, θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης. Μαζί μας σήμερα κυρία Νέλη Πεφάνη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Πεφάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καρούνια. Ήσασταν και υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στις περιφερειακές εκλογές. Τώρα όμως έχουν αρχίσει τα δύσκολα, όχι για εσάς προσωπικά. Έχουμε λοιπόν την πρόταση δυσπιστίας. Τι περιμένει η αντιπολίτευση από αυτή τη διαδικασία και κυρίως βέβαια τι περιμένει το ΠΑΣΟΚ? Σαφώς. Αυτή ήταν σαφώς η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει στην παρούσα φάση ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί πρέπει επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες, να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το συγκαλυμμένο έγκλημα. Και νομίζω ότι ήταν η σωστότερη επιλογή τη στιγμή που ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιδράει, που νομίζω ότι η λαϊκή κατακραυγή έχει αρχίσει και τον πνίγει. Πρέπει λοιπόν κάποιος να μπει μπροστάρης και να ξεκινήσει τη διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας. Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολύ καλά έκανε. Τώρα, το τι περιμένουμε εμείς από αυτή την πρόταση, νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Ωστόσο, θα γίνει πρόταση. Αυτό που λέγαμε πριν και σχολιάζαμε και με τον Δημήτρη Χωρίτο, είναι ότι στο τέλος όλοι ξέρουμε ότι θα γίνει ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα μετατραπεί σε ψήφο εμπιστοσύνης. Για την ώρα, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αλλάξει την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση εμπιστοσύνης. Αν αυτό το οποίο μου λέτε είναι ότι εν τέλει θα βγει πάλι αλόβητος μέσα από αυτή τη διαδικασία ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας απαντήσω ότι δεν θα βγει αλόβητος. Δεν θα βγει. Όχι, η άποψή μου και η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή και γι' αυτό κινήσαμε τη διαδικασία. Ο κόσμος σίγουρα έχει αγανακτήσει με το συγκεκριμένο θέμα, με τα Τέμπη, καθώς έχουμε 57 ψυχές που πρέπει να δικαιωθούν, 57 οικογένειες που ζουν πραγματικά εδώ και περίπου ένα χρόνο έναν πραγματικό εφιάλτη. Εσείς είστε αισιόδοξοι, κυρία Πεφάνη, ότι θα
τελικά θα ριχτεί άπλο το φως. Θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Ύστερα από τις ενέργειες λοιπόν που έκανε το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ πως θα, γι' αυτό το λόγο άλλωστε έγινε η πρόταση δυσπιστίας, νομίζω ότι θα ρηχτεί άπλετο φως, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και όλη αυτή η συγκάλυψη, την οποία εδώ και ένα χρόνο έχει δημιουργήσει ένα σύστημα συγκάλυψης ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να μας πείσει για το ανθρώπινο λάθος, ότι όλο αυτό το έγκλημα οφειλόταν στους ελάθος χειρισμούς του μηχανοδηγού και του σταθμάρχη. Και για μένα λοιπόν να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, είναι και πάρα πολύ ανατριχιαστικό και ανήθικο κατά την άποψή μου, όταν ας πούμε ρίχνεις ευθύνες σε έναν άνθρωπο ο οποίος εξαϊλώθηκε κυριολεκτικά μέσα στο τραγικό δυστύχημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του κι αυτός, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή υπεύθυνος και δεν μπορεί καν να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μιλάτε για τον μηχανοδηγό. Για τον μηχανοδηγό, σαφώς. Στον οποίο έχουν αναποθέσει, έχουν ρίξει όλες τις ευθύνες. Και είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που κατατίθεται πρόταση δυσπιστίας από το τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή μας φέρνετε στην τρίτη θέση, να υποθέσω. Δημοσκοπικά και άλλωστε και με τα αποτελέσματα των εκλογών, αυτό, είναι το τρίτο κόμμα. Σίγουρα. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν δίνω σε κανέναν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ναι, αλλά θα το δούμε. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Και το αποτέλεσμα των εκλογών. Ακριβώς, και το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί αυτή τη στιγμή με το αποτέλεσμα των εκλογών μιλάμε για πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα, ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, σίγουρα. Δεν έχει σημασία εάν είσαι δεύτερο, τρίτο, εικοστό κόμμα. Νομίζω ότι σε μια τέτοια τραγική κατάσταση, αυτό το οποίο μετράει είναι ότι θα πρέπει όλοι να ενωθούμε, να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες, τους ένοχους και να σταματήσουμε επιτέλους αυτή τη συγκάλυψη, γιατί νομίζω ότι, ότι η χώρα μας προσβάλλεται και στο εξωτερικό. Είναι ένα ζήτημα που παίζει πάρα πολύ και στα μέσα στο εξωτερικό. Έχουμε δυσφημιστεί πάρα πολύ. Φαινόμαστε ακατάλληλοι και δημιουργούμε μία αίσθηση ανασφάλειας όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες, αλλά και στο εξωτερικό, διότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε μια χώρα η οποία δεν συνάδει με το κράτος δικαίου. Μάλιστα. Ωστόσο, υπόθεση Τεμπών, ακρίβεια, αυξήσεις, όλα αυτά πραγματικά είναι θηλιά στο λαιμό όλων μας, την ίδια ώρα που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρείται υπεύθυνη για αυτό το σκηνικό και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, παραμένει στην πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά, με διαφορά ασφαλείας εγώ θα έλεγα, και η αριστερά και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να κεφαλοποιήσουν αυτές τις από τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το σχολιάζετε και πού οφείλεται, κυρία Πεφάνη? Νομίζω ότι ο κόσμος ακόμα, επειδή είναι πάρα πολύ νοπό όλο αυτό, νομίζω ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει αξιολογήσει. Σίγουρα υπάρχει μια δυσαρέστηση, η οποία θα αποτυπωθεί στις επόμενες εκλογές της Ευρωβουλής. Στις εκλογές. Ναι, σαφώς. Άρα λοιπόν το... Νομίζω ότι θα δούμε δηλαδή το σκηνικό να αλλάζει στις επόμενες εκλογές. Δύο μήνες νομίζω. Σε δύο μήνες είναι πολύ κοντά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλό σας βράδυ. Τώρα, αλλαγή θέματος και κλίματος. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα για την περίοδο 2024-2028. Το σχέδιο προβλέπει την ολοκλήρωση του δικτύου στην πόλη της Πάτρας μέχρι τα τέλη του 2024 και επέκταση μέχρι το 2028 σε άλλες δημοτικές ενότητες. Λεπτομέρειες τώρα και περισσότερες πληροφορίες από τον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη. Ναι, Έφη. Το έργο έχει ξεκινήσει πρακτικά και στην ουσία να υλοποιείται. Η κατασκευή δηλαδή του δικτύου
φυσικού αερίου στην πόλη της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν δύο συνεργεία. Το ένα έχει ξεκινήσει από τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και το άλλο από την περιοχή των προσφυγικών, με σκοπό να συναντηθούν κάπου στη μέση της διαδρομής. Μέσω της 111, θυμίζω εδώ, θα γίνει η διέλευση του αγωγού. Το ενδιαφέρον, αυτά πρακτικά το ξέρουμε πολύ καλά, ότι μέχρι το τέλος του 2024, έτσι λέει και ο προγραμματισμός, θα υλοποιηθεί το δίκτυο στην πόλη της Πάτρας, παράλληλα με Αγρίνιο και Πύργο. Το ενδιαφέρον είναι ότι από αυτή τη δημοσίευση του πλάνου από το 2024 μέχρι το 2028 έφη, είναι ότι αναδεικνύεται η επέκταση πλέον του δικτύου, όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Αναφέρω Ολενία, Βραχνέικα, Παραλία, Μεσάτιδα, Ρίο και επίσης από στην Ετωλαγκαρανία προβλέπεται η επέκταση του δικτύου και στο Δημοτική Ενότητα Θεστιών και επίσης στην Ηλία θα έχουμε και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου στον Πύργο. Αυτό βγαίνει σαν είδηση δηλαδή. Μάλιστα, αρκετές περιοχές λοιπόν. Έχουμε πλέον ένα πλάνο επέκτασης και σε άλλες δημοτικές ενότητες, όχι μόνο στην Πάτρα. Έχουμε ένα, και πλέον... μιλάμε για μια μεγάλη περιοχή, Σωτήρη. Ναι, μιλάμε για τρεις δήμους πρακτικά. Mm-hmm. Έτσι. Ήδη να σου πω ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δήμους, από εκεί που διέρχεται δηλαδή το δίκτυο ή σχεδιάζεται να διέλθει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για το Δήμο Ερημάνθου και το Δήμο και Δημοτικές Ενότητες από το Δήμο Πατρέων. Ακούω ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον και από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και είναι λογικό και φυσικό να ζητάει και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας επέκταση mm-hmm. προς τη δική του πλευρά, προς την κάτω Αχαγιά του δικτύου, γιατί πρακτικά και στην ουσία η βιομηχανική περιοχή εκεί δηλαδή που θα ξεκινάει το δίκτυο είναι μέσα στα όρια του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οπότε ήταν κάτι το λογικό να το δούμε αυτό σαν αίτημα. Και έχουμε ένα πλάνο επέκτασης μέχρι και το 2028 έφη που προβλέπει επενδύσεις άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζω εδώ τα μισά περίπου, παραπάνω από τα μισά μάλλον, τα βάζει η Περιφέρεια της Ελλάδας μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα αποτελούν τοποθέτηση, επένδυση της εταιρείας που αναπτύσσει το δίκτυο φυσικού αερίου. Τώρα όσον αφορά την πελατεία, τους χρήστες δηλαδή, για το 2024 έχουμε ελάχιστο ενδιαφέρον, ούτε καν να γίνεται άξιο αναφοράς. 4 πελάτες έχει κλείσει μέχρι στιγμής η εταιρεία. Και αυτό είναι λογικό βέβαια, γιατί δεν έχουμε ακόμα. Στο τέλος του χρόνου θα έχουμε δίκτυο. Και είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024 το δίκτυο. Κοίταξε, η εταιρεία αυτό αναφέρει μέσα στο πλάνο της στο τετραετές το επόμενο, mm-hmm. ότι στο τέλος του 2024 θα έχουμε δίκτυο στην Πάτρα. Δεν είναι κάποιο έργο απαιτητικό έφη. Απλά σκάβεται μία οπή, ένα όριγμα μικρής διαμέτρου διατομής κατά μήκος των δρόμων και τοποθετείται εκεί πλαστική σωλήνα στην ουσία. Μάλιστα. Βέβαια, προφανώς υπάρχουν και υποδοχές, έτσι, γιατί μιλάμε για φυσικό αέριο, οπότε πρέπει να τηρούνται και σχετικές συμβάσεις ασφαλείας. Να σου πω όμως ότι προβλέπεται επέκταση το 25 συμφωνία με 2.600 περίπου πελάτες από την Πάτρα. Η εταιρεία προβλέπει το 26 να έχει ακόμα 3.000 και να φτάσει συνολικά μέχρι και το 2028 σε ένα πελατολόγιο στην πόλη της Πάτρας, στο Δήμο γενικότερα της Πάτρας, πάνω από 9.000 καταναλωτές. Είτε πρόκειται για νοικοκυριά, είτε πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς. Μέχρι στιγμής με μεγάλους οργανισμούς κλείνει συμφωνίες, mm-hmm. μεγάλους πελάτες, δηλαδή μεγάλους καταναλωτές, νοσοκομεία, οργανισμούς που ξέρεις έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες ενεργειακές και από εκεί ξεκινάει. Και να σου πω ότι η διείσδυση προβλέπεται στην πόλη της Πάτρας στο 25%. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι πολύ μεγάλο. Στο Αγρίνιο ακόμα μεγαλύτερο, φτάνει στο 41,5%. Και διείσδυση στο Δήμο του Πύργου προβλέπεται στο τέλη του 28 στο 32,5%. Μάλιστα. Μακάρι να τα δούμε αυτά τα νούμερα. Θα τα δούμε, λοιπόν. Δύσκολο βέβαια το εγχείρημα. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το βασικό ζήτημα. Δεν ξέρουμε την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Αυτά θα αποκαλυφθούν σε σύντομο χρόνο όταν θα έχει διαμορφωθεί και το δίκτυο. Δηλαδή τι θα κοστίζει πρακτικά σε κάποιο νοικοκυρίο να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου. Κατά βάση είναι τα πάγια, δηλαδή τι θα χρειαστεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστεί και συσκευές, θα χρειαστεί συνδέσεις. Είναι ένα κόστος, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων, όπου έχει επεκταθεί και το δίκτυο φυσικού αερίου, είναι ένα κόστος γύρω στους 3.500 ευρώ. Δεν ξέρουμε εδώ αν θα υπάρξει κάποιο είδους επιδότηση.
Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει σε τόσο λεπτομέρειες σχέδιο από την πλευρά της εταιρείας. Εν καιρό, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σωτήρη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.